Θα συνδεθούμε με τη δύναμη της τεχνολογίας με την Αθήνα για να καλησπερίσουμε τον καθηγητή του Τμήματος Υγιεινής και Επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδεστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε τηλεοπτικά και την περασμένη Δευτέρα στην εκπομπή Ο Ρα Εχμής. Παρακολουθούμε πολύ μεγάλη προσοχή τις τοποθετήσεις σας, αλλά και τις αναφορές σας στις προσωπικές σας σελίδες, στα social media. Και θέλω να σταθούμε και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με αυτό που διάβασα πρόσφατα στην δική σας σελίδα. Είναι η 15η Μαΐου η κομβική ημερομηνία που θα μπορούσε να μας φέρει πιο κοντά στην κανονικότητα. Γιατί για να επανέλθουμε κατευθείαν στην κανονικότητα, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται μια συγκεκριμένη πορεία. Δεν θα έβαζα συγκεκριμένη ημερομηνία. Επειδή είπαμε μέσα Μαΐου, έτσι. Νομίζω και σε αυτό θα αναφέρεστε. Αυτό. Ναι, δεν θα έβαζα μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Εάν τα δεδομένα μας δείξουν ότι η επιδημία έχει συρρικνωθεί νωρίτερα, νομίζω θα μπορούσαμε να το δούμε και νωρίτερα. Ακολουθούμε τα δεδομένα μέρα με τη μέρα, γνωρίζουμε ότι είμαστε σε καλό μονοπάτι. Εάν εκτραπούνε, θα πρέπει να ανασκουμποθούμε ξανά και να δούμε τι έχει πάει στραβά. Σε αυτή την πορεία λοιπόν που βρίσκαμαστε τώρα, λογικά μέχρι μέσα Μαΐου θα πρέπει να είμαστε σε φάση να δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα προχωρήσουμε. Αυτό το μέσα Μαΐου σημαίνει πρακτικά ότι μέσα Μαΐου θα συζητήσουμε για το πώς θα γίνει η χαλάρωση ή μπορεί και λίγο νωρίτερα να δούμε μια σχετική χαλάρωση που θα μπορούσε, ας πούμε, να αφορά το άνοιγμα των μικρών καταστημάτων ή των σχολείων? Δεν θα ήθελα να μπω σε συγκεκριμένα μέτρα. Αλλά αυτό το βασικό είναι ότι κοιτάμε πώς κινείται η επιδημία μέρα με τη μέρα. Σήμερα είχαμε, δεν ξέρω, 20 κάτι κρούσματα. 33 κρούσματα. Λοιπόν, αν αύριο μηδενιστούν και δούμε ότι είναι μηδενισμένα για καμιά δεκαριά μέρες, δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι μέσα Μαΐου. Αλλά από τη στιγμή που δεν μηδενίζονται ή που δεν θα μειώνονται τα κρούσματα, θα πρέπει να το σκεφτούμε. Αν παραμείνουν τα κρούσματα σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή 20-30-20-30 και δεν πέφτουν, θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε στραβά και δεν εξαφανίζονται. Θέλω να πω ότι θα δούμε πώς κινείται η επιδημία και αναλόγως πώς κινείται η επιδημία θα πάρουμε και τα ανάλογα μέτρα. Σε αυτή τη φάση περιμένουμε να δούμε πτώση. Είναι ένα ικανό χρονικό περιθώριο αυτά μέχρι τα μέσα Μαΐου για να δούμε αυτόν τον μηδενισμό? Γιατί το έχω ακούσει και από άλλους εξαιρετικούς επιστήμονες όπως εσάς, να λένε ότι για να μιλήσουμε για χαλάρωση ή επιστροφή στην κανονικότητα πρέπει τουλάχιστον 10 ημέρες με 2 εβδομάδες το κοντέρ να γράφει 0. Ναι, εντάξει, το θέμα είναι ότι επειδή συζητάμε τώρα πιο συγκεκριμένα, εγώ μπορεί να το σκεφτόμουν και με μηδενισμό των ορφανών. Δηλαδή αν ξέρουμε, αν δηλαδή όλα τα κρούσματα που έρχονται γνωρίζουμε την πηγή τους, που σημαίνει ότι είναι απλά αποτέλεσμα βαριάς ιχνηλάτησης, σωστής ιχνηλάτησης, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και τη χαλάρωση των μέτρων υπό αυτές τις συνθήκες. Αυτό δηλαδή νομίζω. Υπάρχουν διάφορα εναλλακτικά σενάρια. Απλά θα πρέπει να το δούμε πώς κινείται. Δηλαδή, γιατί ακούστηκαν διάφορα ακραία φαινόμενα, νομίζω, τα οποία έγιναν σήμερα, τα οποία είναι ανησυχητικά και θα πρέπει να δούμε πώς αυτά τα ακραία φαινόμενα θα επηρεάσουν τον αριθμό των κρουσμάτων. Τα ακραία φαινόμενα είναι τα περιστατικά αυτά που εντοπίζονται σε καταβλισμούς όπως τη Λάρισα ή την Ξάνθη. Γενικά είναι αυτό, είναι χαλάρωση μέτρων, είναι συγκεντρώσεις που δεν θα έπρεπε να γίνονται, διάφορα που έχουν ακουστεί ότι γίνονται αυτές τις ημέρες. Θα δούμε πώς θα κινηθεί η επιδημία τις επόμενες 2 εβδομάδες. Εμείς θέλουμε να έχει πτώση. Αν δούμε ξαφνικά μια έξαρση μετά από 2 εβδομάδες, θα πρέπει να δούμε τι πήγε στραβά. Κύριε καθηγητά, θέλω να σταθούμε σε κάτι. Επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές την αναφορά σε έναν δεύτερο γύρο της επιδημίας που μπορεί να ξεκινήσει εκεί κάπου στο φθινόπωρο. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, έχουμε μια καμπύλη που εξακολουθεί να είναι γραμμική, που η ροή των κρουσμάτων εξακολουθεί να είναι ελεγχόμενη. Δεν έχουμε τους αριθμούς που πραγματικά θυμίζουν έναν εφιάλτη για την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όμως, χωρίς να είμαι ειδικός, Αυτός ο μειωμένος αριθμός κρουσμάτων φαντάζομαι δημιουργεί και μια χαμηλή ανοσία στον γενικότερο πληθυσμό. Αυτό πώς μπορούμε να το διασφαλίσουμε? Γιατί, οκ, μηδενίζουμε για 2 εβδομάδες και μετά τι? Κοιτάξτε. Τα επίπεδα ανοσίας που έχουν επιτύχει άλλοι πληθυσμοί εξακολουθούν να είναι χαμηλά, μην σας δημιουργούν την εντύπωση. Γιατί οι πληθυσμοί άλλων χωρών είναι 4 με 5 φορές πάνω από τον δικό μας πληθυσμό. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό, κύριε καθηγητά? Ξέρουμε περίπου τα ποσοστά, μην νομίζετε. Δηλαδή, στο πιο πυκνό σημείο της Γερμανίας είναι 15%. Μάλιστα. Το πιο πυκνό, έτσι. Όλη η υπόλοιπη Γερμανία έχει πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Το average, λοιπόν, της... Νομίζω το υπολογίζουμε ότι το χειρότερο, το υψηλότερο ποσοστό θα το χτυπήσει η Ισπανία με 8%. Αυτό σε σχέση με το 70% που θα πρέπει να πιάσει για να μιλήσουμε για ανοσία γέλης είναι πολύ μακριά. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είτε έχεις 1% είτε έχεις 8%, δεν έχει μεγάλη διαφορά όσον αφορά την ταχύτητα της επιδημίας. Δηλαδή το δεύτερο κύμα θα χτυπήσει όλες τις χώρες. Άρα αυτό το δεύτερο κύμα εμείς σαν Ελλάδα πώς το αντιμετωπίζουμε? Δηλαδή θα ξαναακούσουμε από τους ειδικούς από εσάς μπείτε στα σπίτια σας για 2 μήνες μέχρι να περάσει και το δεύτερο κύμα και επανερχόμαστε? Ή θα κάνουμε αυτό που συμβαίνει με βάση την παγκόσμια βιβλιογραφία και τα στοιχεία που έχουμε δει από τις προηγούμενες επιδημίες, ότι πάντοτε το δεύτερο κύμα συμβαδίζει περισσότερο πιο κοντά στην κανονικότητα? Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η συζήτηση για δεύτερο κύμα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το οποίο για εμένα δεν έχει καμία βάση. Και δεν έχει καμία βάση αυτό γιατί το δεύτερο κύμα θα έρθει οποτεδήποτε χαλαρώσουμε τα μέτρα. Μπορεί να γίνει, ας πούμε, άμα χαλαρώσουμε σήμερα τα μέτρα, το δεύτερο κύμα θα έρθει μέχρι τα μέσα Μαΐου, το αργότερο, να μην πω αρχές Μαΐου. Δεν έχουμε καμία λογική, δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι το δεύτερο κύμα θα έρθει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δηλαδή, για ποιο λόγο θα έρθει? Επειδή είναι ο καιρός. Έχουμε πει ότι ο καιρός δεν θα επηρεάσει τόσο πολύ την κατάσταση. Η επιδημία θα επανέλθει όταν χαλαρώσουν τα μέτρα. Και όταν λέω χαλαρώσουν τα μέτρα, δεν εννοώ εμείς. Δηλαδή, μπορούμε να την ελέγξουμε εδώ πέρα, ίσως και άμα τη μηδενίσουμε, να την εκριζώσουμε τελείως. Εξαρτάται τι θα γίνει λοιπόν με τις πτήσεις μετά. Γιατί το δεύτερο κύμα κάθε χρονιά που έρχεται, ας πούμε, για τη γρίπη, και το ξέρουμε πότε έρχεται για τη γρίπη, έρχεται από το νότιο ημισφαίριο. Άρα λοιπόν, άμα χαλαρώσουμε και την κατάσταση όσον αφορά τελείως την κατάσταση όσον αφορά τις πτήσεις, θα επανέλθει όποτε χαλαρώσουμε την κατάσταση με τις πτήσεις. Θα είναι Σεπτέμβρη, θα είναι Οκτώβρη, θα είναι... Άρα Ιανουάριος, η πρόταση δική σας, από τη δική σας εμπειρία, είναι ένας αυστηρότερος έλεγχος όταν θα δούμε την επιδημία να μετατοπίζεται στο νότιο ημισφαίριο και εμείς θα έχουμε μπει σε μια άλλη κλιματολογική εποχή όπως είναι το καλοκαίρι? Δεν είμαι σίγουρος όσον αφορά το βόρειο ή το νότιο ημισφαίριο. Ένας αυστηρότερος έλεγχος όσον αφορά σίγουρα τις χώρες οι οποίες έχουν επιδημικότητα και όχι μόνο τις χώρες, αλλά γενικά γιατί υπάρχουν και ανταποκρίσεις κτλ. Θέλει ένα πολύ πιο αυστηρό έλεγχο όσον αφορά, κατά τη γνώμη μου, την κινητικότητα των πτήσεων. Αυτό βέβαια θα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με διεθνή συνεργασία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Βεβαίως, το αντιλαμβανόμαστε αυτό που λέτε. Εντάξει, αυτό νομίζω θα πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μου, ευθύνη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να μπορέσει να βρει έναν τρόπο να λειτουργήσει η παγκόσμια οικονομία μέσα σε πλαίσια ασφάλειας. Υπάρχουν βέβαια πολλές δυσκολίες και μπορεί να μην είναι και εφικτό. Έτσι. Απλά τα πράγματα είναι ένα και ένα ίσον δύο. Είναι απλά τα πράγματα. Ο ιός δεν θα έχει παρθενογένεση την άνοιξη το φθινόπωρο επειδή άλλαξε ο καιρός. Ο ιός επανέρχεται και έρχεται και φεύγει μέσα από τη μετακίνηση των πληθυσμών. Εάν εμείς επιτύχουμε πλήρη ύφεση της επιδημίας, μετά το μόνο πράγμα που μένει είναι η πανεισαγωγή. Δεν βλέπω εγώ κάτι άλλο. Παρακολουθείτε στενά όλο αυτό το διάστημα τις προσπάθειες που γίνονται ανά τον κόσμο. Μάλιστα σε κάποιες από αυτές έχετε και λόγο και άποψη όσον αφορά ένα πιθανό φάρμακο που θα μπορούσε να θωρακίσει πιο ουσιαστικά έναν ασθενή που νοσεί από κορονοϊό ή ακόμα και ένα εμβόλιο. Πόσο αισιόδοξος είστε αρχικά για την πιθανότητα ενός φαρμάκου και αν ένα φάρμακο που έρθει στη ζωή μας με τα θετικά αποτελέσματα θα μπορούσε να αλλάξει προς το καλύτερο αυτό που λέμε κανονικότητα και στο ενδεχόμενο ενός δεύτερου κύματος? Όταν δηλαδή έχουμε στη φαρέτρα μας ένα δυνατό όπλο, ένα φάρμακο που παρεμβαίνει ουσιαστικά στην νόσο. Κοιτάξτε, ένα φάρμακο θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ τους βαρέους πάσχοντες. Δεν το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό συχνά ή να έχει συμβεί ποτέ στις οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού. Εντάξει, έχουμε κάποια φάρμακα για τη γρίπη, αλλά μην φανταστείτε ότι είναι και φοβερά αποτελεσματικά. γιατί εξακολουθούμε να έχουμε θανάτους από γρήπη. Δεν το ξεχνάμε αυτό. 108 είναι στο σύνολο μέχρι στιγμής, με βάση τα στοιχεία από χθες. Ναι. Λοιπόν, ακόμα και με την ύπαρξη εμβολίων και φαρμάκων. Βέβαια, το καλό με αυτόν τον ιό είναι ότι δεν μεταλλάσσεται τόσο γρήγορα όσο η γρήπη. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει, ότι ίσως να είναι τα φάρμακα πιο αποτελεσματικά και να μην αναπτύσσονται αντοχή, γιατί στην γρήπη αναπτύσσεται αντοχή, ή το εμβόλιο που θα αναπτυχθεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Όπως και να έχει, μέχρι να έχουμε ένα από τα δύο και τα δύο, για μένα ιδανικά θα ήταν το εμβόλιο. Θα πρέπει να είμαστε λιγάκι, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ή να έχουμε πολύ καλά μέτρα αντιμετώπισης της επανεισαγωγής του ιού σε κάθε χώρα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συμμετοχή σας στο δελτίο μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Γεια σας.